Και λέγαμε, παιδιά, την περασμένη φορά ότι με το να αναθέσει την ευθύνη της πτώσεως ο Αδάμ στο Θεό, δεν έκανε τίποτε άλλο παρά να αποθήσει την ενοχή του σε ένα παρασυνειδησιακό χώρο, ο οποίος ονομάστηκε υποσυνείδητο. Τι είναι λοιπόν το υποσυνείδητο? Ότι δεν θα ήθελε η συνείδηση να αναγνωρίσει ή να δεχθεί ως ενοχή. Αυτό λέγεται υποσυνείδητο. Αντιλαμβάνεστε ότι το υποσυνείδητο αρχίζει την ιστορία του στο ανθρώπινο γένος με τον Αδάμ. Ο Θεός έκανε την συνείδηση. Ενθυμίστε πώς θα είχαμε πει για το θέμα της συνειδήσεως. Ο Θεός δεν έκανε το υποσυνείδητο. Το υποσυνείδητο είναι μια κατάσταση μεταπτωτική. Είναι η κατάσταση εκείνη η οποία ταλαιπωρεί και καταταλαιπωρεί το ανθρώπινο γένος. Αλλά εάν η ενοχή στο υποσυνείδητο, το οποίο βεβαίως τώρα έχουμε ανάγκη να το μελετήσουμε, είναι πια ένα καθεστώς, είναι μια πραγματικότητα και πρέπει να το μελετήσουμε. Θα λέγαμε ότι αν έχουμε ψυχολογία και ψυχιατρική κλπ. Κλπ, όλα αυτά οφείλονται στην παρουσία του υποσυνείδητου. Εάν η ενοχή στο υποσυνείδητο χρονίσει, μείνει πολύ καιρό, τότε αυτή η ενοχή λησμονείται ή χάνεται. Τη λέξη χάνεται τη βάζω εντός εισαγωγικών. Και τότε η συνείδηση πλέον δεν μπορεί αυτή την ενοχή να την ανακαλύψει. Μπορεί να έχουμε επιπτώσεις, αποτελέσματα, όπως θα δούμε στη συνέχεια, συγκεκριμένα νεύρωσης. Έχουμε την νεύρωση, έχουμε πια δηλαδή αυτό την ασθένεια, αλλά έχει χαθεί η αιτία. Διότι δεν είναι εύκολο όταν χρονίσει η ενοχή στο υποσυνείδητο να βρεθεί. Πρέπει να σας πω ότι πολλές φορές όταν πηγαίνουμε σε ένα γιατρό, σε ένα ψυχολόγο ή σε ένα ψυχίατρο να κάνω μια διάκριση, ο ψυχολόγος είναι εκείνος που ερευνάει τα ψυχικά φαινόμενα χωρίς να χρησιμοποιεί φάρμακα. Ενώ αντιθέτως, ο ψυχίατρος είναι εκείνος ο οποίος ερευνά τα ψυχικά φαινόμενα, χρησιμοποιεί φάρμακα και είναι γιατρός. Έχει σπουδάσει ιατρική. Αυτή υπάρχει η διάκριση ανάμεσα στον ψυχολόγο και στον ψυχίατρο. Εάν λοιπόν πάμε σε έναν ψυχολόγο, όπως θα έχετε πολλές φορές ακούσει, ότι εκεί ο ασθενής υφίσταται μία ψυχανάλυση. Τι θα πει ψυχανάλυση? Σε βάζει να καθίσει σε μία καρέκλα αναπαυτική και σου λέγει να λες ό,τι θες. Μπορεί να σου πει ένα, δυο, τρεις ερωτήσεις, σε αφήνει όμως να λες, να λες, να λες. Και αυτός κάθεται, σε ακούει, δεν μιλάει και προσπαθεί να ανακαλύψει, να ψαρέψει. Τι μπορεί να υπάρχει μέσα στο υποσυνειδητό σου? Να το παρομοιάσω με μία εικόνα. Μοιάζει, όπως σας έλεγα και την περασμένη φορά, με ένα υπόγειο σκοτεινό, το υποσυνείδητο, ή αν θέλετε με μια σκοτεινή λίμνη που βάζει κάποιος το χέρι του εκεί μέσα και αρχίζει να προσπαθεί ό,τι πιάσει. Πιάνει κάτι, το βγάζει στην επιφάνεια, λέει «Α, δεν είναι αυτό». Δώσ' του πάλι. Κάνει μια βουτιά εκεί με το χέρι, στα σκοτεινά, και αυτό έως ότου πιάσει εκείνο που θέλει. Δηλαδή αλλιεύσει, ψαρέψει την πραγματική αιτία που υπάρχει μέσα στο υποσυνείδητο. Δηλαδή είναι μια δουλειά δύσκολη. Θα πούμε λίγο πιο κάτω τι κάνει άραγε ο ψυχολόγος όταν αλλιεύσει το αληθινό αίτιο μιας νευρώσεως. Τι κάνει? Θα το δούμε λίγο πιο κάτω αυτό. Διότι αποτελεί αυτό ένα κρίσιμο σημείο και, αν το θέλετε, την αχίλιο πτέρνα της ψυχολογίας, η οποία μπορεί να έχει μερικά
αξιόλογα στοιχεία, πραγματικά αξιόλογα. Στο τέλος όμως εκεί τα χαλάει όλα. Θα το δούμε όμως λίγο πιο κάτω. Αλλά σας είπα ότι όταν χρονίσει, η ενοχή μέσα στο υποσυνείδητο, τότε ο άνθρωπος αρρωσταίνει. Πόπο, λέμε, αυτός ο άνθρωπος είναι άρρωστος, είναι ψυχικά άρρωστος. Γενικά η αρρώστια του είναι η νεύρωση. Πρέπει να σας πω ότι εδώ η λέξη όρος νεύρωσης έχει καθιερωθεί πια, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι σωστός όρος, διότι αναφέρεται στα νεύρα, ενώ δεν είναι κάτι που είναι στα νεύρα, αλλά είναι στην ψυχή. Άλλο ψυχή και άλλο νεύρα. Τα νεύρα ανήκουν στο σώμα. Ότι έχουμε μια αλληλεπίδραση δεν τίθεται κουβέντα. Αλλά ο όρος νεύρωσης είναι ατυχής, διότι παλιότερα πίστευαν ότι σε μια εποχή με ηλιστική αντίληψη περί του πράγματος, ότι οφείλεται σε ένα χάλασμα του νευρικού συστήματος. Ενώ δεν είναι χάλασμα του νευρικού συστήματος, αλλά υπάρχει αίτιο που ενοχλεί μέσα στην ψυχή, μέσα στην συνείδηση, καλύτερα όπως είπαμε στο υποσυνείδητο. Τι είναι λοιπόν η νεύρωση? Είναι η αποδιάρθρωση ή η διάλυση της προσωπικότητας. Ο άνθρωπος δηλαδή πραγματικά διαλύεται. Από τι συνίσταται η προσωπικότητα, ξέρετε? Συνίσταται από τρία βασικά στοιχεία: την νόηση, το συναίσθημα και τη βούληση. Η ψυχή ολόκληρη έρχεται μετά. Μπορεί να έρθει σε σύγκρουση με το ίδιο το σώμα. Έτσι έχουμε περίπτωση αλληλοσυγκρούσεως. Προσέξτε τη λέξη αλληλοσυγκρούσεως, των δυνάμεων της ψυχής ή της ψυχής με το σώμα. Αλλά να πάρω τώρα την περίπτωση των δυνάμεων της ψυχής, που είναι πιο βασικό και πιο θεμελιώδες. Να έρχεται σε αντίθεση η νόηση με το συναίσθημα ή το συναίσθημα με τη βούληση. Όταν δημιουργηθούν συγκρούσεις, τότε έχουμε διάλυση των δυνάμεων της προσωπικότητας, δηλαδή διάλυση του ανθρώπου. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Λέγει κάποιος φιλόσοφος, νομίζω είναι ο Φίχτε, λέει το εξής: ο νους μου λέγει όχι, η καρδιά μου λέει ναι, στο τέλος ο νους μου υποκύπτει. Στην αρχή τι έγινε? Μία σύγκρουση, μία στοιχειώδης σύγκρουση κάποτε δεν είναι δείγμα αρρώστια. Αλλά εάν αυτή η σύγκρουση παραμείνει, καλύτερα, εάν αυτή η σύγκρουση αποθηθεί, σπρωχτεί, τώρα δεν ξέρω, λέω αποθηθεί, λέω, καταλαβαίνετε όλα τα τρέχει και τη λέξη αποθηθεί, σπρωχτεί, δεν ξέρω τι λέξη θα χρησιμοποιήσω και μπερδεύω και εγώ τη γλώσσα μου, σπρωχτεί αυτή η όλη κατάσταση, η σύγκρουση στο υποσυνείδητο, θα μου δημιουργήσει συνέβρεση. Δηλαδή τι είπαμε? Ο νους μου λέγει όχι, η καρδιά μου λέει ναι, στο τέλος υποχωρεί ο νους μου, κερδίζει η καρδιά. Τι θα πει υποχωρεί? Υπεχώρησε με κατανόηση? Πολλές φορές όχι με κατανόηση. Ο νους δεν λέει τίποτα, δηλαδή υπεχώρησα μόνο, λέει ο νους. Αυτή η σύγκρουση και η αποδοχή χωρίς συνειδητοποίηση πετιέται στο υποσυνείδητο, κοιμάται εκεί και δουλεύει. Και κάποια μέρα ο άνθρωπος εμφανίζεται με μία αρρώστια ψυχική, νεύρωση. Βλέπετε λοιπόν τι φοβερό πράγμα είναι αυτές οι συγκρούσεις. Αλλά ο πυρήνας της αρρώστιας της ψυχής, ο πυρήνας της νευρώσεως, είναι το σύμπλεγμα ή το πλέγμα. Βλέπετε εδώ σας λέγω μερικούς όρους, προσέξατε τους. Το σύμπλεγμα τι είναι? Θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Το σύμπλεγμα το δημιουργεί η αποθυμένη ενοχή στο υποσυνείδητο. Μόλις αποθηθεί εκεί μία ενοχή ή μία σύγκρουση, αμέσως δημιουργείται εκεί ένα πλέγμα. Είναι λοιπόν ο πυρήνας της αρρώστιας το πλέγμα. Να τα πούμε τώρα όλα μαζί αυτά, γιατί τα χάσατε. Έχω την απόθυση της ενοχής, δημιουργείται στο υποσυνείδητο,
δημιουργείται εκεί ένα σύμπλεγμα και παρουσιάζεται μία αρρώστια, η νεύρωση. Αυτό είναι όλο. Και έχουμε τον άρρωστον άνθρωπο πια. Αυτό είναι όλο. Αλλά τι είναι το σύμπλεγμα όμως? Είναι αυτό το οποίο το έχουμε μαστίχα στην εποχή μας και μπορούμε να το λέμε στον άλλον, όπως θα λέγαμε, με συγχωρείτε, τη λέξη ρε. Βέβαια λέω την πιο αθώα σε σχέση με το τι ακούει σήμερα κανείς, και από κορίτσια, πω τι ακούει, τι ακούει. Δεν έχει παρά να σταθεί σε ένα πεζοδρόμιο έξω από το σχολείο, όταν σχολάει το σχολείο, να ακούσει τι λένε τα κορίτσια. Δεν λέω τι λένε τα αγόρια. Λοιπόν, όπως έχουμε μαστίχα το ρε, έτσι μαστίχα έχουμε αυτό το είσαι κομπλεξικός, είσαι κομπλεξική. Είναι η ελληνική λέξη του κόμπλεξ, το πλέγμα ή σύμπλεγμα. Αυτό θα πει. Ελληνικά λέγεται πλέγμα ή σύμπλεγμα. Τι θα πει πλέγμα? Κατά λέξη θα πει κάτι που το πλέκω. Ένα καλαθάκι που βάζω και πλέκω τα καλάμια λέγεται πλέγμα. Ένα δικτυωτό λέγεται πλέγμα, δηλαδή ένα δίχτυ. Κάτι που το πλέγω και κάνω ένα δίχτυ. Α, ώστε λοιπόν τι είναι το πλέγμα? Ένα δίχτυ. Τι θα πει σύμπλεγμα? Θα πει ένα σύνθετο δίχτυ. Δηλαδή ένα δίχτυ που άρχισε να αποκτάει πολυπλοκότητα. Αλλά τι ακριβώς είναι τώρα το σύμπλεγμα, αυτό το δίχτυ? Είναι ένα ψυχικό τραύμα που έχει δημιουργηθεί κάτω, με τη μορφή ενός συγκινησιακού κλονισμού. Ένας κλονισμός από μία συγκίνηση, αλλά κυρίως από μία ηθική σύγκρουση. Από μία ηθική σύγκρουση. Ένας δικαστής αναγκάζεται να βγάλει μία απόφαση, βέβαια κατά τον νόμο. Δεν είναι παράνομος, αλλά αυτή όμως η απόφαση που βγήκε, ας πούμε, ήταν καταδίκη σε θάνατο. Κατά τον νόμο. Όμως στην ψυχολογία του, στην ηθική του, δεν του πάει να υπογράψει μια θανατική καταδίκη. Έτσι αισθάνεται ότι καλώς μετεντήργησε κατά τον νόμο, αλλά η συνείδησή του όμως του λέει παρατάστα, υπέγραψες να εκτελεστεί, να φωνευτεί ένας άνθρωπος. Εδώ έχουμε μια σύγκρουση ηθικής φύσεως, παρότι ο νόμος λέγει ότι δεν θέσε τίποτα. Σας είπα ένα ομαλό παράδειγμα, γιατί έχουμε άλλες περιπτώσεις με βαριά ηθικής μορφής συγκρούσεις. Βαριάς μορφής. Να παντρευτείς περιπίν, δεν ξέρω κάτω από ποιες συνθήκες, την αδελφή σου, τον αδελφό σου. Και να λες, τι συνέβη αυτό? Φοβερό πράγμα. Και να μην μπορείς αυτό να το θεραπεύσεις, να πεις τώρα θα χωρίσω. Και ο κόσμος τι θα πει έξω? Διότι έγινε η αγνία, δεν ξέρω. Έχουμε πολλά πράγματα. Σε κάθε βήμα, παιδιά, συναντούμε καταστάσεις που μπορούν να μας δημιουργήσουν ηθικές συγκρούσεις. Έτσι, κάτω από μια ηθική σύγκρουση και κάτω από έναν συγκινησιακό κλονισμό, έχω ένα τραύμα. Τραύμα τι είναι? Ψυχικό τραύμα, ένα πλήγωμα. Αυτό το πλήγωμα δεν είναι παρά το πλέγμα. Είναι το σύμπλεγμα. Εκεί ακριβώς ξεκινάει τώρα μία συμπεριφορά του ατόμου, του προσώπου, παρακάτω στη ζωή του. Γιατί αν ερωτήσουμε τι είναι το πλέγμα, θα δούμε. Όταν ο Αδάμ παρέβει την εντολή του Θεού και άκουσε τη φωνή του, όταν κατά το δειλινό λέγει επεσκέφθη της πρωτοπλάστος ο Θεός, εφοβήθη να ομολογήσει, να πει ναι, εγώ το έκανα. Αδάμ που είσαι, κρύφτηκα, γιατί άκουσα τη φωνή σου και φοβήθηκα. Γιατί άκουσα τη φωνή σου και φοβήθηκα? Δηλαδή εδώ πιάνει να δικαιολογηθεί. Δηλαδή ο Αδάμ αρχίζει να περιπίπτει σε ένα πλέγμα, λέει, σε ένα δίχτυ. Τι είπε? Είπε μια δικαιολογία. Ξέρετε πότε δεν θα είχε δίχτυ μέσα του? Όταν έλεγε Κύριε, αμάρτησα απέναντί σου, συγχώρεσέ μου. Το δίχτυ δεν μπορεί να δημιουργηθεί.
από τη στιγμή που κρύφτηκα, γιατί σε φοβήθηκα. Και γιατί σε φοβήθηκα, θα του λέγει ο Θεός, τι με φοβήθηκες? Άλλοτε δεν με γνώριζες, τώρα με φοβήθηκες. Ναι, ξέρεις Κύριε, γιατί ήμουν γυμνός. Μα εγώ σε έκανα γυμνό. Δεν σου έδωσα ρούχα να φορέσεις. Αυτές οι δικαιολογίες, σε φοβήθηκα, έσπευσα να κρυφτώ γιατί είμαι γυμνός κλπ. Εδώ αρχίζει να μπαίνουν δικαιολογίες, δηλαδή ένα δείχτη. Ένα δείχτη πολύ βασανιστικό, οδυνηρό δείχτη. Για να το καταλάβετε, ο Απόστολος Παύλος, τη Δευτέρα προς Τιμόθεο επιστολή του, 2,26, χρησιμοποιεί ένα ρήμα που είναι πολύ χαρακτηριστικό. Λέγει εκεί, εζωγρημένος ο άνθρωπος υπ' αυτού του διαβόλου εις το εκείνου θέλημα, εις το θέλημα του διαβόλου. Αυτό το εζωγρημένος, ζωγραίο ζωγρό ή ζωγραίο με ζωγρούμε, το μέσο, θα πει συλλαμβάνομαι σε μία παγίδα, σε ένα δίχτυ, ενώ είμαι σε κατάσταση ζωντανή. Διότι μπορεί κανείς να βάλει μία παγίδα να πιάσει ένα ζώο, αλλά η παγίδα να σκοτώσει το θύραμα. Με ξέρω εγώ να πέσει μία λεμιτόμος, όπως πιάνουμε τα ποντίκια ας πούμε, σε μία φάκα που πάει να φάει το τυρί, πέφτει η καρμανιόλα, όπως λέγεται αυτή η φάκα, και σκοτώνει τον ποντικό. Δεν έχουμε την περίπτωση αυτή, αλλά φάκα που ο ποντικός να συλληφθεί και να είναι ζωντανός. Δηλαδή τι παρατηρούμε εδώ? Με το εζωγρημένος θα πει να έχει συλληφθεί, να είναι ζωντανός μέσα σε ένα δίχτυ. Φοβερό πράγμα. Αυτό το εζωγρημένος του Αποστόλου Παύλου από την Καινή Διαθήκη, αν το μεταφέρομαι εδώ στην ψυχολογία, βλέπουμε πράγματι να είναι αυτό το πλέγμα που τυλίγει τον άνθρωπο. Το πλέγμα, εδώ να τώρα το σπουδαίο, δεν περιέχεται, αλλά περιέχει. Δεν έχει ο άνθρωπος μέσα του το πλέγμα, αλλά ο άνθρωπος είναι μέσα στο πλέγμα. Δηλαδή είναι μπερδεμένος μέσα σε αυτό το πλέγμα, ή το σύμπλεγμα ή το κόμπλεξ. Και έχει μετά μια ανάλογη συμπεριφορά. Λέμε πολλές φορές, γιατί μιλάς έτσι? Τι είσαι, κομπλεξικός? Δηλαδή μιλάς με βάση μιας καταστάσεως που δημιουργήθηκε μέσα σου, με βάση ένα τραύμα που υπάρχει μέσα στην ψυχή σου. Βλέπετε πως μιλούμε. Και ποιο είναι αυτό το αίτιον της αποθήσεως, της ενοχής? Εδώ τώρα θα ήθελα να προσέξετε, να προσέξετε πολύ, να προσέξετε. Ποιο είναι το αίτιο όλης αυτής της ιστορίας? Η ανθρώπινη αλαζονία και η ανθρώπινη υπερηφάνεια. Δεν θέλω να ομολογήσω εκείνο το οποίο έχω κάνει. Ο Αδάμ δεν ήθελε να ομολογήσει το λάθος του. Από τι? Τα αίτια μπορεί να είναι πολλά. Να μην τιμωρηθώ, να μην πέσω, εντός εισαγωγικών το ρήμα πίπτω, να μην πέσω στα μάτια των άλλων. Τι θα πούν οι άλλοι άνθρωποι για μένα εάν αποκαλυφθώ ότι μπορώ να έχω την α ή τη β πτώση? Όλα αυτά δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ανθρωπίνη αλαζονία, η ανθρωπίνη υπερηφάνεια, η οποία οδηγεί τον άνθρωπο να φτάσει σε αυτήν την πάρα πολύ κακή κατάσταση και να κινδυνεύει να αρρωστήσει, κάποτε δε και πολύ βαριά. Πρέπει ακόμη να σας πω ότι χαρακτηριστικό αυτής της συμπλεγματικής συμπεριφοράς είναι η επιθετικότης, διότι το αποθούμενον πάντοτε προβάλλεται. Ο Αδάμ όταν αντιμετωπίζει τον Θεό, και βέβαια ποιος είναι ο ένοχος? Ο ένοχος είναι ο Αδάμ, αλλά η ενοχή του αποθήθηκε στο υποσυνείδητο, την προβάλλει όμως την ενοχή του στο πρόσωπο του Θεού. Έτσι εμφανίζεται ο Αδάμ επιθετικός. Προσέξτε, επιθετικός. Και προβάλλει την ενοχή στο πρόσωπο του Θεού. Και τι λέγει? Η γυναίκα που εσύ μου έδωσες, αυτή μου έδωσε και έφαγα. Δηλαδή, με άλλα λόγια, δεν φταίω εγώ, εσύ φταίς. Αυτό όμως δεν είναι μια επίθεση.
και δεν είναι ένα, θα λέγαμε, μία προβολή της ενοχής στο πρόσωπο του εταίρου, του άλλου, του Θεού. Το ίδιο πράγμα θα κάνει και η Εύα παρακάτω. Δεν φταίγω εγώ, το φίδι με υπάτησε. Και έχουμε δυστυχώς τη δημιουργία υποσυνειδήτου και στον Αδάμ και στην Εύα την ίδια ώρα. Ακόμη χαρακτηριστικό αυτής της κομπλεξικής συμπλεγματικής συμπεριφοράς είναι η επιθετικότητα, είτε με λόγια είτε με έργα. Εδώ προσέξτε ένα σημείο. Εδώ ο διωκόμενος υπό της ενοχής γίνεται διώκτης. Δηλαδή αυτός που διώκεται από την ενοχή, που τον κυνηγάει η ενοχή, ξέρετε είναι φοβερό πράγμα η ενοχή. Δεν ξέρω εάν θα κάνουμε, γιατί πολύ παλιά το είχαμε κάνει το θέμα αυτό, ξεκινώντας κάποτε από το 4ο κεφάλαιο, πολύ παλιά. Είναι αρκετά χρόνια, ίσως 10 χρόνια. Στο καθηγητικό σχολείο ξεκινήσαμε από το 4ο κεφάλαιο και κάναμε ολόκληρη τη γένεση. Και είχα αφήσει αυτά τα 3 κεφάλαια για πιο ξεχωριστά. Εκεί, στην αρχή του 4ου κεφαλαίου, έχουμε την ιστορία του Κάιν και του Άβελ. Η ιστορία του Κάιν ερμηνεύει αυτά θαυμάτια. Προσέξτε. Ο Κάιν ή το ένοχος εφώνευσε τον αδελφό του. Συνεπώς η ενοχή μέσα του, ξέρετε δε πως πρόβαλε στο πρόσωπο του Θεού την ενοχή του ο Κάιν και πως στάθηκε επιθετικός απέναντι στο Θεό όταν του λέει: Κάιν, πού είναι ο αδελφός σου? Εκεί να τον συγκλονίσει και να μετανοήσει ο Κάιν. Και λέει ο Κάιν: τι με ρωτάς, πού ξέρω εγώ που είναι ο αδελφός μου? Μήπως εγώ τάχα είμαι φύλακας του αδελφού μου? Δηλαδή με έβαλε κανένας, με έβαλες εσύ να φυλάω τον αδελφό μου και μου ζητάς τώρα ευθύνες εσύ τι έγινε ο αδελφός μου? Φοβερό πράγμα. Αλλά ξέρετε ότι ο Θεός του είπε ότι η ενοχή σου θα σε κυνηγάει σε όλη σου τη ζωή. Δεν θα μπορεί να σταθείς. Θα είσαι στένον και τρέμον σε όλη τη ζωή σου. Στένον, θα στενάζεις. Και τρέμον, θα τρέμεις. Άραστε λοιπόν η ενοχή σου τι θα σε κάνει? Θα σε κυνηγάει. Λοιπόν, εκείνοι που διώκονται από την ενοχή γίνονται και διώκτες. Είναι σπουδαία ψυχολογική αυτή ανατομία που βλέπουμε στην περίπτωση εκείνων που διώκουν αθώους. Γιατί φταίνε? Κάποιος φταίει. Πού φταίει? Ο ίδιος φταίει. Μέσα του έχει αισθήματα ενοχής και τον βλέπετε και προσπαθεί να γίνει διώκτης άλλων ανθρώπων και να διώξει άλλους ανθρώπους. Είναι η ψυχολογία των διωκτών. Αλλά υπάρχει όμως και η περίπτωση, αν ο χαρακτήρας δεν είναι δυναμικός, να έχουμε εδώ όχι πλέον επιθετικότητα δυναμική αλλά επιθετικότητα παθητική. Ποια είναι αυτή η παθητική επιθετικότητα? Όταν ο ίδιος ο άνθρωπος στρέφεται προς τον εαυτόν του για να τον καταστρέψει. Όπως είναι η περίπτωση του Ιούδα. Ο Ιούδας ένιωσε φοβερά ένοχος. Φυσικά ομολόγησε την αμαρτία του στους αρχιερείς και τους είπε: παρέδωκα σε εσάς αίμα αθώου ανθρώπου. Έχω αμαρτήσει. Αυτός ο άνθρωπος όμως δεν μπόρεσε να ξεπεράσει την κατάστασή του, δεν άντεξε. Ήταν τόσο το βάρος της ενοχής του. Αν πήγαινε στον Χριστό θα τον συγχωρούσε. Προσέξτε, θα τον συγχωρούσε. Αναφυσβήτητα. Αλλά έπεσε σε απελπισία. Και τότε εστράφει όχι εναντίον των αρχιερέων, όπως σήμερα κάποιος θα μπορούσε να βάλει μία βόμβα στο κτίριο που συνεδριάζει, ξέρω, βρίσκονται άνθρωποι που τον έχουν αδικήσει. Προσέξτε, πάει να βάλει μια βόμβα. Όχι, τη βόμβα τη βάζει στον εαυτό του. Δηλαδή πάει και αυτοκτονεί. Έτσι η ενοχή οδηγεί στην παθητική της περίπτωση, οδηγεί στον αυτοεκμηδενισμό. Ποια είναι η θεραπεία σε όλα αυτά? Μα το είπαμε, η ομολογία της ενοχής. Πρέπει να ομολογήσουμε την ενοχή μας, ότι είμαστε αμαρτωλοί άνθρωποι, ότι διαπράξαμε αυτό το α και β συγκεκριμένο πράγμα.
Σας είπα όμως προηγουμένως ότι υπάρχει μία αχίλιος πτέρνα στην ψυχολογία, η οποία την κάνει, βέβαια αν κάποιος τώρα θα μήκουε, θα έλεγε ότι είμαι υπερβολικός. Δεν ξέρω αν είμαι υπερβολικός. Την κάνει να είναι άχρηστη. Σε βαθμό που να σας έλεγα, ποτέ μη φτάσετε σε ψυχολόγο ή σε ψυχίατρο για ένα ψυχικό νόσημα, εκτός βέβαια να είναι μια κατάσταση που χρειάζεται φάρμακα για να ξεπεραστεί. Χρειάζεται φάρμακα, όπως είναι μια μεγάλη συγκίνηση από κάτι. Βλέπετε μπροστά σας και σκοτώνουν, σφάζουν έναν άνθρωπο. Σφάζουν τη μάνα σας, τον πατέρα σας. Τα περιστατικά τα οποία έχουν γίνει και γίνονται, φοβερό πράγμα. Και παθαίνετε νευρικών κολονισμών. Και εκεί να έχουμε ανάγκη βεβαίως μιας βοηθείας θεραπευτικής. Έτσι, να δοθούν κάποια φάρμακα. Δηλαδή να μας φυλάει ο Θεός, δεν ξέρουμε τι μπορούμε να πάθουμε στη ζωή μας. Όμως, καλώς εχόντων των πραγμάτων, όταν τα πράγματα ξεκινούν από θέματα ενοχής κλπ, δεν πρέπει να πηγαίνουμε εκεί. Και εξηγώ το γιατί. Όταν θα κάνει την ψυχανάλυση ο ψυχολόγος και θα ψαρέψει μέσα στο σκοτεινό υποσυνείδητο το αίτιον της όλης καταστάσεως, το αίτιον δηλαδή της νευρώσεως, που είναι μία ενοχή, αυτό το αίτιον το προβάλλει, το βγάζει έξω. Πού έξω? Στο φως της συνειδήσεως. Και λέει στον ασθενή, ξέρεις τι φταίει? Φταίει αυτό. Να σας αναφέρω μία περίπτωση. Την αναφέρει κάποιος μεγάλος ψυχολόγος στην Ευρώπη, ψυχίατρος στην Ευρώπη, Ευρωπαίος. Πήγε κάποτε ο Γιούγκ συγκεκριμένα. Πήγε κάποτε ένας νεαρός να πει στον γιατρό ότι δεν αισθάνεται καθόλου καλά μέσα του, αλλά δεν ξέρει τι μπορούσε να συμβαίνει. Ο γιατρός βέβαια ψάρεψε, τα λέγαμε, το αίτιον, και τι βρήκε? Ότι αυτός είχε συνδεθεί με μία κοπέλα, με μία δασκάλα. Την κορόιδευε και της έτρωγε τα χρήματα. Και στο τέλος την παράτησε. Ο σκοπός της, αυτή πήγαινε για να τον παντρευτεί, αλλά αυτός όμως δεν είχε τέτοιο σκοπό. Της έφαγε αρκετά χρήματα και στο τέλος τον άφησε. Και του λέει, ξέρεις τι φταίει σε όλη αυτή την κατάσταση? Διότι η ενοχή πέρασε στο υποσυνείδητο. Πώς πέρασε? Συνήθως σε αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν τέτοιες αμαρτίες λένε, ό, το κορόιδο, της έφαγα τα λεφτά. Τι με νοιάζει, πάω για καινούριο θύμα. Ναι, αλλά η ενοχή, προσέξτε, συνδέεται με την ηθική συνείδηση. Και η ηθική συνείδηση έχει μπροστά της το Θεό. Η ψυχολογία δεν μιλάει για Θεό, μιλάει για ένα υπερεγώ. Αυτό είναι το λάθος της. Έχει το Θεό, γιατί την ηθική συνείδηση ο Θεός την δημιούργησε. Έτσι, του λέει τώρα ο ψυχίατρος, του λέει, πρέπει να αποκαταστήσεις τη ζημία που έκανες, να πάρεις τα χρήματα και να τα δώσεις πίσω στην κοπέλα που προσέβαλε. Εκείνος θύμωσε, δεν παραδέχτηκε τίποτα και έφυγε. Δηλαδή συνέχισε να κουβαλάει την ενοχή του αποθυμένη, διότι δεν παραδέχτηκε, με αποτέλεσμα να μένει αθεράπευτος. Τι έγινε εδώ πέρα? Ας πούμε ότι εκείνο το οποίο ήταν ένοχο υπήρχε η δυνατότητα να αποκατασταθεί. Μα κάτι που δεν μπορεί να αποκατασταθεί, σκοτώνει έναν άνθρωπο. Αποκαθίσταται αυτό? Δεν αποκαθίσταται. Πώς λοιπόν εδώ πέρα τώρα θα αισθανθείς ότι έκανες μια αποκατάσταση? Να πάω να πεις, θα πάω να πληρώσω την οικογένεια του ανθρώπου που σκότωσα με μεγάλη αποζημίωση? Ή μικρή ή μεγάλη αποζημίωση να δώσεις, πάντα θα λέει, σκότωσα έναν άνθρωπο. Συνεπώς, εδώ δεν μπορεί να σου διαλύσει την ενοχή η ψυχολογία. Σου το φέρνει στην επιφάνεια, αλλά δεν σου το διαλύει. Γιατί? Διότι δεν μπορεί να παίξει το ρόλο του Θεού ο ψυχίατρος. Μπορεί να παίξει το ρόλο του γιατρού, του Θεού, ποτέ. Και τι λέμε? Εδώ αδυνατεί παρακάτω η ψυχολογία. Το αδυνατό και σημείο. Γιατί ο άνθρωπος είναι θεολογική ύπαρξη, είναι μεταφυσική ύπαρξη και έχει ανάγκη μιας αυθεντίας. Και αυτή η αυθεντία είναι μόνο ο Θεός. Εάν ξέρω ότι ο Θεός με συγχωρεί, το πράγμα διορθώνεται. Αυτό γίνεται μόνο στην εξομολόγηση. Διότι
παρέδωκε ο Χριστός, εφόσον κανείς πιστεύει στον Χριστό ότι είναι ο Θεός, παρέδωκε το μυστήριο της εξομολογήσεως και το παρέδωκε σε ανθρώπους. Όταν θα πάω να εξομολογηθώ, έχω διάλυση της ενοχής, γιατί αλλιώτικα θα είχα διάλυση της προσωπικότητος. Πριν λοιπόν γίνει διάλυση της προσωπικότητος, τρέχω στο πνευματικό γρήγορα γρήγορα, λέω την ενοχή μου και διαλύει η ενοχή και όχι η προσωπικότητα. Πάντα δυνάμει της αυθεντίας Θεός, γιατί ο μόνος που μπορεί να συγχωρήσει είναι ο Θεός. Γι' αυτό, παιδιά, θα ήθελα να σας έλεγα ότι το μυστήριο της εξομολογήσεως είναι μοναδικά πολύτιμο. Δεν μπορεί με τίποτα να αντικατασταθεί. Μπορεί να πάω σε έναν άνθρωπο πνευματικόν, ένα γεροντάκι αγράμματο, μπορεί να μην μου πει μια λέξη στην εξομολόγηση, τίποτα. Να μην ξέρει γράμματα ο άνθρωπος, δεν μπορεί να μας πει, να μου πει. Μόνο γιατί έχει την ιεροσύνη, δηλαδή έχει το δικαίωμα που του το έδωκε ο Χριστός, του δεσμήν και λύειν, το να δεσμεύει να μη συγχωρεί και να λύει να συγχωρεί αμαρτίες. Και μόνο γιατί θα πάω να αποθέσω στο επιτραχύλιό του, στην ιεροσύνη του, στα πόδια του Χριστού, διά της ιεροσύνης του πνευματικού, το αμάρτημά μου, την ενοχή μου, μου είναι αρκετό. Δεν χρειάζομαι να πάρω συμβουλή. Η συμβουλή παίρνεται και εκτός μυστηρίου εξομολογήσεως. Κυρίως το θέμα της ενοχής, να μου διαλυθεί η ενοχή. Πιστεύω ότι καταλαβαίνετε από όσα είπαμε πόσο πολυτιμωτάτη, επαναλαμβάνω, μοναδικά πολυτιμωτάτη είναι η εξομολόγηση. Και για να ξαναγυρίσουμε στον Αδάμ, εάν αυτός ο ταλέπορος πρόγονός μας, ταλέπορος είμαστε κι εμείς. Μην κατηγορούμε ποτέ τον Αδάμ, γιατί και εμείς παρουσιάζουμε την ίδια συμπεριφορά. Εάν λοιπόν ο Αδάμ ο πρόγονός μας ανεγνώριζε την ενοχή του, όπως σας είπα, δεν θα αποκτούσε υποσυνείδητο, και έτσι η ανθρωπότης δεν θα περιήρχε το στην τραγικότητα που τη χαρακτηρίζει. Εάν μετανοούσε, δεν θα έχανε τον παράδεισο. Τον χάνει όμως τον παράδεισο, διότι με μια διεστραμμένη συνείδηση δεν μπορεί πλέον να μπει μέσα σε αυτόν. Αλλά εκείνο που δεν επέτυχε ο Αδάμ, αφού έχασε τον παράδεισον, το επέτυχε ο ληστής επί του Σταυρού. Και μάλιστα το χαρακτηριστικό και καταπληκτικό της σοφίας του Θεού, ότι ο πρώτος που μπαίνει στον παράδεισον είναι ένας ληστής. Αυτός για μια στιγμή συνέρχεται και στρέφεται προς τον άλλον ληστή που βλασφημά τον Κύριον. Και τι λέγει? Άξια γάρ όνε πράξαμεν απολαμβάνομεν. Άξια απολαμβάνομαι για όσα πράξαμε. Είμαι θα ένοχη. Τι κάνει ο ληστής? Αναγνωρίζει την ενοχή του. Είμαι ένοχος. Και ταυτοχρόνως αναγνωρίζει την αθεότητα, την αθωότητα του Ιησού Χριστού. Και στρέφεται προς τον Χριστό και του λέγει: μνήστητη μου Κύριε, του δέλθεν η βασιλεία. Είναι καταπληκτικό. Η εικόνα του ληστού και η εικόνα του Αδάμ, παιδιά, είναι δύο εικόνες αντίθετες. Ο Αδάμ αποθεί στο υποσυνείδητο την ενοχή του και κάνει τον παράδεισο. Ο ληστής φέρει στο συνειδητό την ενοχή του, την ομολογεί και μπαίνει στον παράδεισο. Είναι πολύ σπουδαίο. Αποδέχεται δηλαδή, δεν θα κάνω πιο πολύ θεολογική εδώ ανάλυση, τη σταυρική κατάρα της ενοχής του, και έτσι κερδίζει τον παράδεισο. Συμπέρασμα: η ταπείνωση ανοίγει το δρόμο να δει ο άνθρωπος την ενοχή του, να την αναγνωρίσει, να την ομολογήσει, να αποκαταστήσει τις σχέσεις του με το Θεό και να σωθεί. Οι Άγιοι ηγονίζοντο σε όλη τους τη ζωή να καθαρίσουν όχι μόνο τη συνείδησή τους, αλλά και το υποσυνείδητό τους, ή ακριβέστερα να εξαφανίσουν το υποσυνείδητό τους, με την ομολογία κάθε ενοχής και με την προσπάθεια να μην αποθούν τίποτα στο υποσυνείδητο από ό,τι μπορούσαν να διαπράττουν. Αλλά
Μπορούμε όμως τα πολύ λίγα λεπτά που μας μένουν να δώσουμε ένα σαφέστερο διάγραμμα όλων αυτών των πραγμάτων από πρακτικής πια πλευράς. Προσέξτε, παιδιά. Προσέξτε. Και θα κλείσουμε το θέμα μας σήμερα, πρώτον Θεός. Πρώτον, πρέπει να διατηρούμε αντί πάσης θυσίας την ψυχική μας υγεία. Εάν αρρωστήσει, είναι κίνδυνος. Εάν επιμείνει η αρρώστια, είναι μεγάλος ο κίνδυνος. Η ψυχική υγεία δε εξασφαλίζεται αρνητικά με το να μην αμαρτάνουμε, να μην επιτελούμε την αμαρτία. Ή εάν επιτελεστεί η αμαρτία, αμέσως να την συνειδητοποιήσουμε, να την ομολογήσουμε στο μυστήριο της εξομολογήσεως και να τύχουμε αφέσεως. Να διαλύσουμε την ενοχή. Δεύτερον, να αναπτυχθεί θετικά πνευματική ζωή. Πρέπει να αναπτύξουμε πνευματική ζωή, και αυτή αναπτύσσεται πάνω στις τέσσερις θεολογικές αρετές: πίστης, ελπής, αγάπη, προσευχή. Ο άνθρωπος χωρίς πίστη αισθάνεται μετέωρος, αισθάνεται ξένος στον κόσμο αυτόν, αισθάνεται μικρός, αισθάνεται ανυπεράσπιστος μέσα στο σύμπαν, αισθάνεται μια φοβερή μοναξιά. Κοιτάξτε, για το θέμα της πίστεως, πιστεύω ότι ο Θεός είναι πατέρας και ο πατέρας φροντίζει. Τι έχω να αγωνιώ? Όταν όμως αγωνιώ πως θα βγάλω το ψωμί μου και τι θα φάγω και πως θα κερδίσω τούτο και εκείνο, τότε σημαίνει απιστία και τότε μπορώ να αρρωστήσω. Δεν είναι λοιπόν μόνο θέμα ενοχής για κάτι. Αν το θέλετε στο βάθος, είναι θέμα ενοχής. Δεν πιστεύω στην αγάπη και στην πρόνοια του Θεού Πατέρα. Ο άνθρωπος που είναι χωρίς αγάπη, αυτός δεν δημιουργεί κοινωνία ούτε με το Θεό ούτε με τα δημιουργήματα, και απομονώνεται ασφυκτικά, αρρωσταίνει. Ο άνθρωπος που δεν δημιουργεί κοινωνία αγάπης, ο άνθρωπος ο οποίος δεν δημιουργεί ελπίδα, στερείται κινήτρων δημιουργίας, δημιουργικότητας, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Η μεταφυσική του ενατένιση χωρίς ελπίδα γεμίζει τον άνθρωπο από φόβο και άγχος. Τι είναι ο θάνατος? Υπάρχει άλλη ζωή? Τι θα γίνει παρακάτω? Δεν πιστεύω τίποτα. Θα γίνω χώμα? Όταν δεν υπάρχει αυτή η ελπίδα της Αναστάσεως των νεκρών, τότε έχουμε έναν δυστυχισμένο άνθρωπο, ο οποίος μπορεί να χάσει την ψυχική του υγεία, να αρρωστήσει. Η ειρήνη για αυτόν τον άνθρωπο είναι καρπός αυτής της μεταφυσικής ελπίδος. Και τέταρτον, ο χωρίς προσευχή άνθρωπος στερείται της ενεργοποιήσεως όλων όσων είπαμε. Δηλαδή, του να είναι ο πιστός, του να είναι ο άνθρωπος της αγάπης, ο άνθρωπος της πίστης, της ελπίδος. Η προσευχή λοιπόν ενεργοποιεί όλα αυτά τα πράγματα, όπως αντιλαμβάνεται. Εάν ο άνθρωπος δεν ζήσει αυτή την πνευματική ζωή, δηλαδή τη ζωή του Αγίου Πνεύματος, που είναι η λιδία λίθος της ψυχικής μας και εμπολής, δεν είχα καιρό να σας πω πιο πολλά, και της σωματικής μας υγείας, τότε αληθινά ο άνθρωπος αυτός δεν πετυχαίνει τίποτα. Πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ την ψυχική μας υγεία. Ξαναλέγω, θα προσέχουμε να μην αμαρτάνουμε. Αν αμαρτήσουμε, θα μετανοήσουμε, θα ομολογήσουμε, θα συγχωρεθούμε στο Θεό, όχι στον ψυχολόγο, και θα φροντίζουμε πολύ για την πνευματική ζωή, τη ζωή της πίστεως, της ελπίδος, της αγάπης και της προσευχής. Τότε μπορούμε να μιλάμε για κάποια ψυχική υγεία, που εύχομαι μόλι μου την καρδιά ποτέ μα ποτέ να μην τη χάσετε.